χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χίου, σε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήταν και αυτό που αφορά την πρόσληψη ατόμων μέσω ΟΑΕΔ, ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δύο κατηγοριών. Για την κατηγορία πρόγραμμα προεργασία για παιδιά ηλικίας 19 έως 30 ετών, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να απασχολήσουμε παιδιά νεαρής ηλικίας, παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες, εργασιακές εμπειρίες απασχολούμενα σε χώρους του δημοσίου. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι ότι από αυτό το πρόγραμμα το νομικό πρόσωπο δεν επιβαρύνεται καθόλου, διότι όλο το κόστος και το μισθολογικό και το μη μισθολογικό το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και θα είμαστε σε θέση, εφόσον ήδη το ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα είμαστε σε θέση να μπορούμε από τον ΟΑΕΔ και με λίστες που θα μας στείλει ο ΟΑΕΔ, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε άτομα, να προβούμε στην πρόσληψη ατόμων αυτής της κατηγορίας. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι με πολλή προσπάθεια πήραμε το OK και να ενταχθούμε και στο πρόγραμμα το οποίο αφορά άτομα ειδικών κατηγοριών, αμαία και συναφή σε άλλες κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του ΟΑΕΔ είναι της τάξης του 90% μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ και το υπόλοιπο, όσο απομένει ακόμα για να καλυφθεί η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές, καλύπτεται από το νομικό πρόσωπο. Και σε αυτό το πρόγραμμα πιστεύω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Πάλι τα άτομα τα οποία θα προσλάβουμε θα προταθούν από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ, από την τοπική υπηρεσία. Και θεωρώ ότι το νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα. Μέχρι στιγμής μπορούσαν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, όπως ήταν η ΔΕΙΑΧ ή η ΔΙΚΕΧ. Αλλά με πολλή προσπάθεια την οποία κατέβαλε η διοίκηση του νομικού προσώπου, και οφείλω να ευχαριστήσω και πάλι τις υπηρεσίες μου για τις όποιες ενέργειες έχουν κάνει πάνω σε αυτόν τον τομέα. Καταφέραμε λοιπόν να ενταχθούμε στα δύο συγκεκριμένα προγράμματα. Είμαστε έτοιμοι. Όταν θα ολοκληρωθεί το διαδικαστικό μέρος, θα μπορούμε να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και σε ανάλογες προσλήψεις. Τα άτομα τα οποία, συγγνώμη, το οποίο δεν το ανέφερα, προβλέπουμε 5 άτομα να προσλάβουμε στην κατηγορία προεργασία από 19 έως 30 και 3 άτομα στην κατηγορία των αμαία και συναφών άλλων ειδικών κατηγοριών.